Τουλάχιστον για μας ένα πολύ θετικό μήνυμα. Τον πολιτικό τόνο τον δίνουν προφανώς η Αττική και η Αθήνα. Είναι νωρίς νομίζω να έχουμε τη συνολική εικόνα και για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Δικαιώνεται η ιδέα του προκρίματος των ευρωεκλογών της επόμενης Κυριακής ως μια καθαρή πολιτική ψήφος η οποία θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εγκυρότητας, νομιμότητας ή μη της παρούσας κυβέρνησης. Εγώ άκουσα όμως τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, ότι αν το ποσοστό της κυρίας Δούρου, για παράδειγμα, στην Αττική είναι αυτό που προβλέπουν τα exit poll, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα επίπεδα των εθνικών εκλογών του 2012. Εντάξει, δεν είναι πρώτος γύρος αυτός. Οι εθνικές εκλογές, όπως ξέρετε, έχουν προφανώς διαφορετικά στοιχεία από ότι το πρώτος γύρος των περιφερειακών εκλογών. Θα υπάρχουν στοιχεία που θα ενισχύσουν αυτό σε κανονικές εθνικές εκλογές. Μια πολιτική που συσπηρώνει 100% αυτό που είχε το ποσοστό στις εθνικές εκλογές. Πάντως εσείς κάνατε πολιτική εθνικών εκλογών. Θέλω να πω, μιλήσατε για δημοψήφισμα. Βεβαίως. Και νομίζω ότι τουλάχιστον στο κατεξοχήν πιο πολιτικοποιημένο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, των τοπικών εκλογών, νομίζω ότι αυτό κέρδισε. Έχετε την αίσθηση ότι έχει δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ... Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, και σας δίνουμε αμέσως το λόγο. Έχει δημιουργήσει, κύριε Σταθάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέμε αέρα μεγάλης νίκης? Το βλέπετε αυτό να υπάρχει? Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν το βλέπω ρεύμα. Είναι πολύ νωρίς για να ούτε να διαμορφώσει κανείς μια οριστική αποτύπωση είτε να το αμφισβητήσει. Το δεδομένο πάντως, η υποψηφιότητα στην Αθήνα για παράδειγμα, που ήταν, ακούω πολλά επιχειρήματα ας πούμε για τις υποψηφιότητες στην Αττική, ότι δεν ήταν πολύ γνωστός, ότι τώρα μπήκε και ούτω καθεξής. Η υποψηφιότητα του Σακελαρίδη που δεν ήταν γνωστός. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Που δεν είχε, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Όντως, το είπαμε στην αρχή. Έδειξε μια δυναμική. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σταθάκη, γιατί έχετε δίκιο για τον κύριο Σακελαρίδη. Εάν δούμε τις δύο περιπτώσεις, Σακελαρίδης και Κουμουτσάκος, που ξεκίνησαν ουσιαστικά εντός εισαγωγικών από το μηδέν. Ο κύριος Σακελαρίδης είχε την απόλυτη κομματική στήριξη, σε αντίθεση με τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος έκανε και πραγματικά έναν αξιοπρεπή αγώνα, αλλά έδινε πολλούς δημάρχους του Λεκανοπεδίου να υποστηρίζουν, που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, να υποστηρίζουν τον κύριο Σγουρό. Δηλαδή δεν είχε και κομματική στήριξη. Εντάξει, αλλά άλλο ήταν το. Αναγνωρίζω ότι η περιφέρεια έχει ειδικά χαρακτηριστικά και το σέβομαι αυτό. Αλλά στο πολιτικό μήνυμα στο Δήμο Αθηναίων, η περίπτωση του Σακελαρίδη ακριβώς δείχνει ότι ενώ ξεκίνησε από χαμηλά λόγω, ότι δεν ήταν γνωστό πρόσωπο κτλ., απέκτησε μια δυναμική που του έδωσε προφανώς μια πολύ μεγάλη πολιτική νίκη, την οποία βεβαίως ο ίδιος με το συγκροτημένο λόγο του και με τον τρόπο που έκανε την προεκλογική του καμπάνια, αλλά ταυτόχρονα δείχνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ των... Κύριε Γεωργιάδη, κάτι πήγατε να πείτε, ναι.